εσύ θα μας πεις, γιατί προφανώς υπάρχουν εξελίξεις. Σας έχουν πει και ρεπόρτες, σας αποκτέλει. Όλοι μας έχουν πει. Δεν περιμένετε από μένα, νομίζω. Λοιπόν. Ποιος θα δικαιωθεί τώρα? Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που λένε οι μεν, ή για μια σκευωρία η οποία χρησιμοποιείται για πολιτικούς λόγους έναντι πολιτικών αντιπάλων από την κυβέρνηση που λένε οι άλλοι? Νομίζω η αλήθεια θα δικαιωθεί. Και νομίζω ότι υπάρχει μια σοφία σε όλες τις κινήσεις που γίνονται και από τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, σωστά, χτες οι τέσσερις που, για τους οποίους δεν έχει βρεθεί τίποτα, με την επιφύλαξη βέβαια δεν θα προκύψει τίποτα και στην πορεία, μπήκαν στο αρχείο. Συγγνώμη, και αν προκύψει κάτι στην πορεία, αφού κλείνει. Όχι, δεν αυτό είναι. Δεν αν προκύψει στο αρχείο, θα αναστηθεί από το αρχείο. Δεν απαλλάσσονται και κλείνει οριστικά η περίπτωση τους. Η απαλλαγή δεν είναι οριστική αυτή. Αν προκύψει οτιδήποτε στην πορεία, θα αναστηθεί από το αρχείο. Την πρώτη φορά τα δάνεια δεν αναστήθηκαν από το αρχείο. Το ρωτάω γιατί ετέθη αυτό ως ερώτημα. Σωστό. Και νόμιζα ότι έτσι πάντως αυτό διευκρινίστηκε χτες από την ενημέρωση που έγινε στους δικαστικούς συντάκτες. Νομίζω ότι διευκρινίστηκε αυτό. Λοιπόν, αν προκύψει οτιδήποτε στην πορεία, θα αναστηθεί από το αρχείο. Λοιπόν, όμως σε αυτή τη φάση οι άνθρωποι είναι στο αρχείο. Σωστά ανακοινώθηκε ότι δεν μπορεί να είσαι σε ομοιρία, στα μανταλάκια, όπως θέλετε πείτε του, πείτε το και... Επαόριστον, έτσι. Επαόριστον, ας πούμε, ως ότου βρεθούν τα στοιχεία για τους υπολείπους κλπ. Και σωστά, νομίζω, η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει χωρίσει τις δικογραφίες. Δηλαδή, έχει κάνει μία δικογραφία για κάθε ένα από τα 10 πρόσωπα. Εντάξει. Και τα έχει χωρίσει με βάση βέβαια την περίοδο που υπάρχει, έτσι, η περίοδος η οποία ερευνάται. Τώρα γιατί καλείται ο κύριος Λοβέρδος? Λοιπόν, ο κύριος Λοβέρδος τώρα καλείται ως ύποπτος καταρχήν. Από ό,τι φαίνεται θα κληθεί ως ύποπτος, δεν μιλάμε για δίωξη δηλαδή. Γιατί ακούω χτες από δίωξη κλπ. Λοιπόν, εστέλνει ένα έγγραφο στη Βουλή για να ζητηθεί άρση ασυλίας του. Είναι βουλευτής ο κύριος Λοβέρδος, εκτός από πρώην υπουργός. Λοιπόν, καλείται λοιπόν ως ύποπτος για παθητική δωροδοκία. Αυτό καταγράφεται και στο χαρτί που έχει φτάσει στη Βουλή ήδη. Μαθαίνω ότι σήμερα το πρωί θα πήγαινε η δικογραφία. Ναι, τώρα μόλις μας έτσι, τώρα, τώρα είπε, θα το πήρε στο ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, καλείται ως ύποπτος για παθητική δωροδοκία. Μαθαίνω όμως ότι θα κληθεί και για ξέπλυμα. Και πώς το μαθαίνουμε αυτό? Διότι σήμερα θα σταλούν κλήσεις σε τουλάχιστον 4 άτομα καταρχήν. 20 είναι συνολικά. 20 μη πολιτικά πρόσωπα. Μη πολιτικά τώρα, η μία η οποία μπλέκεται είναι και ήταν γενική γραμματέας του Υπουργείου. Ότι πολιτικά. Κάποια ήταν και στελέχη στο Υπουργείο, είτε υγείας είτε κοινωνικών ασφαλίσεων, που όπως ξέρετε είχαν τα ταμεία, τα φάρμακα κλπ. Μάλιστα. Άρα δηλαδή λοιπόν, είναι και κάποιοι ακόμα από το Υπουργείο που θα κληθούν. Ναι, είναι και κάποιοι από το Υπουργείο. Επίσης και ο τελευταίος μάρτυρας, ο οποίος ήταν στέλεχος του Υπουργείου Υγείας, που ήταν ο καθοριστικός, ας πούμε, αυτός που εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Και αυτός δεν ξέρουμε, μπορεί να κληθεί και αυτός ως ύποπτος. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή κατέθεσε όλα αυτά, βεβαίως θα έχει μια άλλη ευνοϊκή μεταχείριση από τη δικαιοσύνη, αφού βοήθησε, ή τουλάχιστον έτσι εκτιμάται ότι βοήθησε. Για να καταλάβουμε κάτι, λες ότι δεν είναι δίωξη, καλείται ως ύποπτος για να δώσει τη δική του... Εξηγήσεις. Και αυτά που έχουν βρεθεί, τι βρήκαν οι εισαγγελείς για να καλέσουν, ξέρουμε? Καλά, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι γράφει μέσα στην δικογραφία. Ξέρουμε, έχουν βρεθεί αρχεία ηλεκτρονικά, τα οποία καταγράφουν μια επαφή, ας πούμε, μια αλληλογραφία της Νοβάρτης με το Υπουργείο Υγείας. Εκεί, σε αυτή την αλληλογραφία, υπάρχουν απαιτήσεις από την εταιρεία και παρατηρήσεις. Αυτό, εντάξει, μια ιδιωτική εταιρεία μπορεί να το κάνει, αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι απαιτήσεις φαίνεται ότι γίνονται ακουστές από την άλλη πλευρά, από το Υπουργείο Υγείας. Άρα, δηλαδή, υπάρχουν έγγραφα με τα οποία η Νοβάρτης έχει απαιτήσεις να κυκλοφορεί συγκεκριμένο φάρμακο. Μάλιστα. Με συγκεκριμένη τιμή. Μάλιστα. Το οποίο γίνεται, είναι δεκτό. Και αυτό γίνεται αποδεκτό. Και αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο από την αλληλογραφία. Έχουμε 27.000 αρχεία, έδωσε ο τελευταίος μάρτυρας. Ηλεκτρονικά, 27.000. Λοιπόν, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τα έγγραφα αυτά, τα οποία τα έχει δώσει και ο τελευταίος μάρτυρας και η μία προστατευόμενη, έχει δώσει πάρα πολλά, και έχουν βρεθεί στα αρχεία, στους δίσκους, στους σκληρούς, από τις εφόδους, σας θυμίζω, που έχουν γίνει στα γραφεία της Νοβάρτης εδώ, και σε μια αποθήκη που βρήκανε πάρα πολλά, τα οποία ήταν μια εταιρεία logistics με την οποία συνεργαζόταν ο Νοβάρτης. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα αρχεία, υπάρχουν καταθέσεις. Οι δύο είναι προστατευομένων, η μία τελευταία είναι αυτού του πρώην στελέχους του Υπουργείου Υγείας, είπαμε. Και επίσης όλα αυτά συνδυάζονται και με βάση αυτά λοιπόν εστάλει αυτό το έγγραφο το περίφημο στη Βουλή. Είπε κάτι άλλο σε αυτό. Αυτό είναι η κατάθεση που θα δώσει ως ύποπτος για
αυτή την υπόθεση. Θα κληθεί και για ξέπλυμα. Είναι... Μαζί είναι αυτό. Είναι μαζί αυτό έχει το πράγμα. Σχέση. Όπως έχουν σχέση και αυτοί που θα κληθούν σήμερα. Σήμερα θα κληθούν κάποια, ναι, κάποιοι άνθρωποι, κάποια φυσικά πρόσωπα, δεν είναι πολιτικοί, ναι, οι σημερινοί, οι οποίοι εμπλέκονται με μια εταιρεία, η οποία ήταν εταιρεία συμβούλων και μέσα από την οποία φαίνεται ότι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς πάντα, ότι πέρασε ένα ποσό 200.000 ευρώ από Νοβάρτης για καταχωρήσεις σε τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς. Με εικονικά τιμολόγια έγινε αυτό, κατά τους εισαγγελείς λέω πάντα. Mm-hmm. Οι δύο υπάρχουν, ο άλλος έχει κλείσει νομίζω. Mm-hmm. Γνωστοί ραδιοφωνικοί, δεν θέλω να τους αναφέρω. Δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, δεν έχουν σχέση με το μαγαζί, οπότε αν ήταν θα το έλεγα, ομολογώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και φαίνεται ότι μέσα από εκεί πέρασε ένα ποσό 200.000 ευρώ, το οποίο ξεκινάει από Νοβάρτης, δηλαδή υπάρχει διαδρομή χρήματος και φαίνεται ότι αυτό κατευθυνόταν σε πολιτικό πρόσωπο. Και με βάση αυτό νομίζω ότι θα κληθεί ο πρώην υπουργός. Ξέρεις τώρα τι λένε απ' την άλλη, ότι μας έχετε στα μανταλάκια τόσο καιρό, ναι, και χρήματα δεν έχουν βρεθεί πουθενά, ναι, για τα 10 πολιτικά αυτά πρόσωπα, ούτε σε δικούς τους λογαριασμούς, ούτε σε συγγενών. Ναι, μόνο που όλη αυτή η δικογραφία, εντάξει, θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς, ότι όλη αυτή η δικογραφία μιλάει για πάρα πολλά μετρητά, παιδιά. Τώρα, πόσο αυτά τα μετρητά μπαίναν σε λογαριασμούς, δεν το έχω υπόψη μου. Έχω να πω όμως, και εδώ το έχω πει σε εσάς πάλι, ότι το ξέπλυμα δεν αποδεικνύεται μόνο από λογαριασμούς και κυκλοφορία χρήματος. Αποδεικνύεται από υπέρμετρο πλουτισμό, αποδεικνύεται από ξέπλυμα μέσα από εταιρείες συμβούλων. Αυτά καταγράφουν και τα απορίσματα του FBI. Δεν καταγράφουν ότι υπήρχαν λογαριασμοί. Έτσι, καταγράφουν ένα ξέπλυμα από την εταιρεία προς τα πολιτικά πρόσωπα που γινόταν μέσα από εταιρείες συμβούλων, τα οποία τα εισέπρατε ο Φρουζής και τα μοίραζε. Έτσι, αυτόν τουλάχιστον. Αλλά σου λέει αυτός ο οποίος κατηγορείται, ναι, αυτός ο οποίος είναι σε πρώτο πλάνο, ναι, ότι εντάξει, μπορεί να βλέπεις πώς γίνεται η ροή του χρήματος ή πώς λειτουργεί μια εταιρεία. Mm. Πώς αποδίδεις σε μένα την κατηγορία ότι εγώ μεσολάβησα, ότι έφτασε σε μένα ποσά, ότι εγώ δωροδοκήθηκα. Όταν υπάρχει αυτή η πορεία χρήματος προς εταιρεία, υπάρχουν αυτά τα πορίσματα από το εξωτερικό, υπάρχουν τρεις καταθέσεις οι οποίες καταγράφουν αυτή την εταιρεία και δεν είπαν για μια άλλη εταιρεία. Εταιρεία συμβούλων, δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε. Mm. Άλλωστε, παιδιά, το ξέπλυμα σε όλα τα σκάνδαλα γινόταν μέσα από εταιρείες συμβούλων. Σας θυμίζω, Siemens, 2, εξοπλιστικά. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή δεν είναι μια πρακτική η οποία μας είναι τώρα τόσο άγρονη πια. Αυτά τα 20 πρόσωπα που θα κληθούν, ναι, συνολικά, τα μη πολιτικά όπως τα λέμε για να το διαχωρίσουμε. Είναι και πολιτικά είναι, κάποιοι. Ναι, γι' αυτό το λέω εγώ έτσι σχηματικά. Πολύ πολιτικά. Ναι, για να το διαχωρίσουμε απλώς από τους υπουργούς και τα στελέχη των κυβερνήσεων. Γι' αυτό το λέω. Πότε θα κληθούν, όλο αυτό θα γίνει γρήγορα. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, βεβαίως ως τις 20 του μήνα θα έχει γίνει. Α, τώρα δηλαδή, ως Απριλίου μιλάμε. Βεβαίως, γιατί 21 αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Και όπως καταλαβαίνετε θα γίνουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Εννοείς το συνδέεις εσύ αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνω ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, αυτοί που ακούνε τα ονόματά τους αναφέρονται, σου λέει γι' αυτό το λόγο δίνονται σε δόσεις τα ονόματα, γι' αυτό το λόγο δεν περίμενα να τελειώσει όλη μαζί η δικογραφία, επειδή ακριβώς έχουμε και κάλπες. Αν περίμενα να τελειώσει όλη μαζί η δικογραφία, οι τέσσερις οι οποίοι αποδόθηκαν λευκοί χθες το βράδυ, δεν θα είχαν αποδοθεί λευκοί. Και αυτό δεν θα ήταν δίκαιο. Σωστά διαχωρίστηκε. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια σοφία σε όλο αυτό που έγινε. Mm-hmm. Διαχωρίστηκαν τα πρόσωπα, διότι καταρχήν είναι διαφορετικές περίοδοι, είναι διαφορετικές υποθέσεις. Δεν είναι ίδιο, δεν συνδέονται τα πρόσωπα μεταξύ τους. Για να ρωτήσω κάτι. Αυτή η ιστορία με την Νοβάρτης πόσο είναι τώρα, περίπου 14 μήνες διάβαζα ή περισσότερο? Η υπόθεση με την Νοβάρτης, η πρώτη κατάθεση προστατευομένου άρχισε τον Οκτώβριο του 2017. Μάλιστα. Είναι περίπου τόσο, ας πούμε, έτσι, παραπάνω από ένα χρόνο, σίγουρα. Είναι 15 μήνες περίπου, ναι. Σωστά το είπα. Πότε αναμένεται αυτό να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον για τα πολιτικά πρόσωπα? Δηλαδή, τώρα, αν ο κύριος Λοβέρδος έχουμε την άρση ασυλίας, δώσει τις εξηγήσεις του στη Βουλή, τι αναμένουν, ποια είναι τα επόμενα στάδια? Λοιπόν, καταρχήν θα κριθεί για τον καθένα πια τι θα γίνει για τους υπολείπους, έτσι. Αν δώσει τις εξηγήσεις του κ. Λοβέρδος, μπορεί να θεωρηθούν ικανοποιητικές οι εξηγήσεις και να μην γίνει δίωξη. Και να μην υπάρχει ποινική. Εάν δεν θεωρηθούν, ικανοποιητικές, θα πάει στην ανάκριση κ. Λοβέρδος. Mm-hmm. Λοιπόν, το ίδιο. Δηλαδή την πορεία η δικαιοσύνη κανονικά. Κανονικά την πορεία, βέβαια. Λοιπόν, δεύτερον, τώρα θα αρχίσει για τον καθένα.
θα αρχίσει. Έχουν προχωρήσει και για τους άλλους, εγώ ξέρω. Επειδή ακούσαμε και για τους άλλους. Θα έλεγα ότι είναι όριμο ένα ακόμα πρόσωπο. Για να ξέρεις ποια είναι η κατηγορία. Μισό λεπτό, θα το πούμε στο πει. Ξέρεις ποια είναι η κατηγορία. Ότι κρατούνται πέντε άνθρωποι όμοιροι. 1,5 μήνα, 50 μέρες, 40 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτή είναι η κατηγορία. Είναι η κατηγορία που την έχει και η αντιπολίτευση και η εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κίνημα αλλαγής. Ωραία. Ακούστε τώρα. Και τι να κάνουμε. Δηλαδή, τα μολύβια κατεβαίνουν δηλαδή, στην εισαγγελία διαφθοράς όταν έχουμε εκλογές. Παιδιά, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Και εγώ δεν είμαι ευτυχής για το ότι φτάσαμε εδώ παραμονές εκλογών. Έχω κάνει δικαστικό ρεπορτάζ. Ξέρω ακριβώς ότι είναι αυτή η διαδικασία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος όμως να το πω. Να ρωτήσει και καλά κάνει γιατί το θέτουν δύο μεγάλα κόμματα. Λοιπόν. Θέλω να πω το εξής. Η εισαγγελία διαφθοράς δεν κατεβάζει τα μολύβια. Εγώ προσωπικά το πίστευα. Καταλάβαινα ότι θα φτάναμε εδώ. Γιατί είναι 10 πρόσωπα, έτσι. Είναι μια πολυπλόκαμη υπόθεση. Δεν δίνουν στοιχεία οι Ελβετοί, να σας το πω και έτσι. Έχουν ζητηθεί και συνδρομές και λοιπά, δεν έχει φτάσει τίποτα στην Ελλάδα. Δώσει, όχι, γιατί απαιτούν, δίωξη εκεί στην Ελβετία για να ανοίξει ένα λογαριασμό. Και να σας πω και κάτι, είναι και λίγο εύλογο. Δεν είναι στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν αυτές τις διαδικασίες ύποπτοι και άντε και να τελειώσει. Το FBI αυτό. Έχουν δώσει στοιχεία. Στο FBI, κοιτάξτε, το FBI εγώ θεωρώ ότι έχει πολύ περισσότερα στοιχεία από όσα έχει η ελληνική δικαιοσύνη για λογαριασμούς. Δεν λέω για άλλα θέματα, για λογαριασμούς. Εγώ θεωρώ ναι, ότι. Άλλωστε αυτό φάνηκε από εκείνη την επίσκεψη στον εισαγγελέα. Τι τώρα, κοροϊδευόμαστε. Δεν δόθηκε ο λογαριασμός. Δεν επιχειρήθηκε να δοθεί και τελικά δεν τον πήρανε. Τώρα τα λέμε τα πράγματα. Δεν ξέρω κιόλας αν αυτή η υπόθεση εδώ, Νοβάρτς, που προφανώς είναι ένα σκάνδαλο, αλλά για την εμπλοκή των 10 πολιτικών προσώπων, ήδη λένε και έχουν αμφισβητήσει πάρα πολύ και τον τομέα των μαρτύρων. Των προστατευόμενων μαρτύρων. Ναι, αλλά δηλαδή, ο τελευταίος δεν είναι προστατευόμενος, ήταν δικός τους άνθρωπος. Αυτό, συγγνώμη, αυτές είναι νέος μάρτυρας, ναι, αυτός που έφερε τα καινούργια στοιχεία αυτά. Είναι νέος, θα σας πω και κάτι άλλο που δεν το έχω πει από χτες. Καταγράφεται στο πόρισμα του FBI το αρχικό, ότι γνώριζε και ότι είχε ρόλο. Ναι. Καταγράφει το ρόλο του και ήταν δικός τους άνθρωπος, ήταν σύμβουλός του. Στο πόρισμα του FBI ήταν άνθρωπος που τιμολογούσε. Καταγράφεται ο ρόλος του μάρτυρα, ο οποίος εμφανίστηκε τώρα. Καταγράφεται στα πρόσωπα, ρε παιδιά. Στα πρόσωπα, ναι. Ναι, όχι. Γιάννα, δεν είπα όνομα, αλλά περιγράφεται. Είπες ότι ένα ακόμα από τα υπόλοιπα 9 πρόσωπα, η υπόθεσή του έχει οριμάσει. Είναι από αυτά τα πρόσωπα τα οποία βλέπουμε πολύ συχνά στις τηλεοράσεις, είναι από αυτά τα οποία έχουν κεντρικό ρόλο, αλλά έχουμε πολύ καιρό να τα δούμε. Ειλικρινά, θέλω να. Εγώ πάντα κρατάω, ξέρετε, αυτή την επιφύλαξη, γιατί θέλω να κρίνω. Μας είχες πει εγκαίρως ότι για 4 πρόσωπα πάνε στο αρχείο και έχεις επιβεβαιωθεί. Δηλαδή, 6-4. Πριν 1,5 μήνα μας το είχες πει αυτό. Μπορεί και παραπάνω. Άρα κρατάμε ως. Πολύ έγκυρη και αυτή την πληροφορία που μας λες για ένα ακόμα πρόσωπο που έχουν οριμάσει. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, είχε πει στο Open στην Έλλη Τιστάη ότι δεν είναι όλοι εκ των προτέρων αθώοι. Και πολύ σωστά. Όπως μπορούμε να πούμε και αντίστροφα, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάτι ήξερε, κ. Μητσοτάκης. Όταν... Ναι, σωστά. Όπως μπορούμε να πούμε και το αντίστροφο. Λέω ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για όλους όσοι δεν είναι. Τον άκουσε, ήταν πολύ προσεκτικός εκείνο το βράδυ. Ναι. Απ' την άλλη, με τον έναν τον άλλο τρόπο, είτε ασπαστεί στη μία προσέγγιση που είναι απολύτως σωστή και δίκαιη, είτε ασπαστεί στην άλλη που επίσης είναι σωστή και δίκαιη, μπαίνει ότι δεν είναι όλοι εκ των προτέρων αθώοι, όπως εκ των προτέρων ένοχος ουδής. Μπαίνει η δικαιοσύνη πάλι στη μέση, βλέποντας τις κάλπες μπροστά, τις 4 συν μία την επόμενη των εθνικών, μπαίνει η δικαιοσύνη στη μέση με τους πολίτες να ακούνε ότι οι δικαστές σηκώνουν το τηλέφωνο και ακολουθούν σαν ένα, ας πούμε, βραχίωνας, ο εκτελεστικός βραχίωνας της όποιας κυβέρνησης και ακολουθούν οδηγίες για το ποιο θα βάλουν μέσα στη δικογραφία, ποιο θα βγάλουν, πότε θα την παρουσιάσουν. Θα σου πω μία φράση, παρότι δεν με κολλάγε. Ήμουν 9 και γέρασα από αυτό. Μια ζωή όταν καλύπτω τέτοιες υποθέσεις πολιτικού ενδιαφέροντος. Εδώ που ήμουνα, δίκες μεγάλες κλπ. Πραγματικά, αυτοί οι οποίοι ήταν στο στόχαστρο, ας πούμε, της έρευνας, κάποιοι απαλλάσσονταν κιόλας. Ναι, ναι. Αλλά περάσαν μια περιπέτεια οι άνθρωποι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πραγματικά λέγανε για μια δικαιοσύνη η οποία ενδίδει σε ωρέξεις κυβερνήσεων, αντιπολίτευσης κάποιες φορές. Καταγγελώνουν και αντιπολίτευση που παρεμβαίνει. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά οι άλλοι, οι οποίοι ήταν, ας πούμε, οι κατήγοροι εντός εισαγωγικών, το λέω αυτό, και αυτοί λέγανε τα δικά τους ότι παρεμβαίνονται στη δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, όταν γίνονταν κυβέρνηση αντιπολίτευση και αυτοί λέγανε τα ίδια και υφίστανταν τις επιθέσεις από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και τώρα. Εγώ λέω κάτι όμως, έτσι, επειδή άκουσα και τις ανακοινώσεις και άκουσα και την προσεκτική ανακοίνωση του κυρίου Καλογύρου.
η οποία μου άρεσε χθες, έτσι όπως τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Έτσι και δεν λέω εύκολα εγώ για πολιτικούς. Ναι, για πολιτικό υπέρ, το ξέρετε. Κανένα, δηλαδή δεν λέω ποτέ. Όπως χθες μου άρεσε, γιατί ήταν προσεκτικός και περιμένω και κάτι. Ναι. Το λέω από χθες. Περιμένω και αυτές τις δικαστικές ενώσεις που είναι τόσο λαλίστατες σε άλλες περιπτώσεις. Τις περιμένουν να προστατεύσουν αυτούς τους τρεις εισαγγελείς, εισαγγελέες διαφθοράς, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους. Μόνο αυτό έκαναν. Τι θέλαν να κάνουν δηλαδή όλο αυτό το διάστημα. Πάνε τέσσερις μάρτυρες και τους λένε για πολιτικά πρόσωπα. Τους αναφέρουν μεγαλοστελέχη και της αντιπολίτευσης και εν πάση περιπτώσει προηγούμενων κυβερνήσεων. Αν κάποιος ήταν εισαγγελής δηλαδή, εισαγγελέας, τι θα έκανε στην περίπτωση αυτή. Δεν θα τους ερευνούσε. Μπορεί, δηλαδή, μπορεί κανείς να καταπιεί τέτοια υπόθεση. Μάλιστα. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η υπόθεση δεν είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Ναι. Το έχω πει και άλλοτε. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του κόσμου. Έχει απολύξει σε όλο τον κόσμο. Θα ερευνηθεί, ερευνάται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για όνομα του Θεού πια. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί πηγαίνει ο δικηγόρος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και δίνει εξηγήσεις για το πού πήγαν χρήματα και μάλιστα για μια προσωπική του υπόθεση. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει αλληλογραφία εκεί πέρα η οποία ερευνάται. Δεν καταθέτει ο δικηγόρος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν πρέπει να ερευνηθεί αυτό. Δεν καταλαβαίνω τώρα ποιο είναι το θέμα μας. Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Δεν θα καταφέρουμε να.